Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία προετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τους ταχύτατους βαλιστικούς πυράβλους εναέριας εκτόξευσης Silver Sparrow, ασημένιο σπουργίτη, στην επίθεση τους κατά του Ιράν, υποστηρίζουν πηγές. Ο πύραυλος είναι ιδιαίτερα γρήγορος, με κάποιους αναλυτές να προτείνουν πως μπορεί να φτάσει υπερηχητικές ταχύτητες, δηλαδή μεγαλύτερες των 5 Μαχ. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε ο Silver Sparrow θα μπορούσε να είναι όσο επικίνδυνος είναι και ο ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος Κινσχάλ. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία και οι αμυντικές δυνάμεις του Εβραϊκού κράτους ανάρτησαν φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται οι Ισραηλινοί πιλότοι μαχητικών F-15 D-Buzz να εκπαιδεύονται στη χρήση αυτού του πυραυλικού συστήματος εναντί στόχων των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενός τεράστιου και επίλεκτου σώματος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και εναντί Ιρανικών Πυρηνικών Υποδομών. Σύμφωνα με πηγές, η εμβέλεια του Silver Sparrow μπορεί να φτάσει τα 700 χιλιόμετρα, ενώ η ταχύτητα του όπλου τα 8 με 10 Μαχ. Αυτό σημαίνει πως ο πύραυλος μπορεί να ταξιδέψει με μέγιστη ταχύτητα 12.200 χιλιόμετρων την ώρα. Κατά τη διάρκεια του τελικού σταδίου της πτήσης του, ο Silver Sparrow φτάνει τα 1.100 μέτρα το δευτερόλεπτο, ταχύτητα που καθιστά την αναχέτησή του από εχθρικά συστήματα αεράμινα σχεδόν αδύνατη. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί αναφέρουν πως το υπερόπλο τους επιδεικνύει μία τρομερή ακρίβεια. Εξαιτίας αυτού, πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν πως το ασημένιο σπουργίτη θα μπορούσε να αποτελέσει την ιδανική επιλογή για μία πιθανή Ισραηλινή επίθεση έναντι στρατηγικών στόχων του Ιράν. Αν συμφωνήσει και η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ, τότε θα σημειωθεί η πρώτη επιχειρησιακή χρήση υπερηχητικού πυράβλου από τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Η χρήση του πυράβλου Silver Sparrow από τον Ισραηλινό στρατό κατά του Ισραήλ θα προκαλούσε με μαθηματική ακρίβεια κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών. Ήδη η ένταση βρίσκεται σε κρίσιμο πεδίο κυρίως εξαιτίας των αναφορών που υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ έχει βάλει στο στόχαστρο τις πυρηνικές υποδομές της Τεχεράνης. Κάποιοι αναλυτές ανέφεραν μάλιστα πως η πιθανότητα η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία να πλήξει τις Ιρανικές πυρηνικές υποδομές κυμαίνεται μεταξύ 90 και 100%. Πράγματι, η Ιερουσαλήμ θεωρεί τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν απειλή για την εθνική του ασφάλεια, γι' αυτό και είχε ξαναπηλήσει με επίθεση έναντι αυτών των στόχων στο παρελθόν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.